Προσπάθειες που στέφθηκαν με επιτυχία. Άλλες που απέτυχαν παταγωδώς. Πρώτη φορά ήρθαμε να πετάξουμε εδώ. Δεν τον βλέπω να πετάει. Καθαρά Δευτέρα σε μια εξαιρετικά δύσκολη καμπή της πανδημίας και μάλιστα σε συνθήκες αυστηρού lockdown. Μου αρέσει που επιτέλους βγήκα έξω. Ο δικός ουρανός γέμισε με χαρταετούς. Πολλοί επέλεξαν να ανέβουν στο λόφο του Χλιοπάπου, τηρώντας ωστόσο τις αποστάσεις. Μένετε εδώ κοντά? Μένουμε, ναι, Πετράλωνο. Οπότε ήρθατε με τα πόδια? Ναι, με τα πόδια ήρθαμε. Δίπλα είμαστε. Με κωδικό 6 και δίχως να απομακρυνθούν περισσότερο από 2 χιλιόμετρα από τις οικίες τους, οι Αθηναίοι επέλεξαν πάρκα και άλση κοντά στα σπίτια τους για τα παραδοσιακά κούλουμα. Στο πάρκο Τρίτσι, πολλοί κόσμος από το Ήλιον και από τους Αγίους Αναργύρους ήρθε για να τιμήσει το έθιμο. Διαφορετική καθαρά Δευτέρα, ε? Διαφορετική, ναι, αλλά εντάξει. Το ευχαριστιόμαστε όπως και να έχει. Στο πεδίο του Άρεως, ο μόνος συνωστισμός που παρατηρήθηκε ήταν στον ουρανό. Το πετύχαμε τελικά με τη 10η φορά. Με μάσκες και αποστάσεις τίμησαν το έθιμο του χαρταετού και στη Θεσσαλονίκη. Το πρωινό ψηλόβροχο κράτησε αρκετούς Θεσσαλονικείς στο σπίτι. Ωστόσο, όταν αργότερα βγήκε ο ήλιος, κάποιοι βγήκαν σε πάρκα και πλατείες για να πετάξουν το χαρταετό. Δεν μας έκανε τη χάρη. Ελπίζουμε του χρόνου ίσως να είμαστε πιο τυχεροί. Οι συνωστισμοί αποφεύχθηκαν στους υπαίθριους χώρους, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και στις μεγάλες αγορές. Άρα, καπετάνιο! Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν στη Βαρβάκιο και στο Καπάνι για να προμηθευτούν την τελευταία στιγμή τα απαραίτητα για το Σαρακαστιανό τραπέζι. Μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά ήταν η κίνηση των καταναλωτών εδώ στην κεντρική αγορά τροφίμων της Θεσσαλονίκης. Πρωτόγνωρη κίνηση και εν μέσω κορονοϊού. Ουρές ωστόσο σχηματίστηκαν και έξω από φούρνους με τους καταναλωτές να περιμένουν υπομονετικά ώστε να προμηθευτούν την παραδοσιακή λαγάνα.